κατέθηκε η τροπολογία, ψηφίστηκε. Πλέον ο ακατάσχετος λογαριασμός θα μπορεί να αυξάνει. Να πούμε ότι σήμερα ο ακατάσχετος, όπως γνωρίζουμε περισσότεροι, είναι 1.250 ευρώ. Από εκεί και πέρα η εφαρμογή θα είναι πλέον, εφόσον καταβληθούν οι δύο δόσεις της ρύθμισης, για να μπορεί να ενεργοποιηθεί πλέον η διαδικασία το να γίνει προοδευτική διεύρυνση. Βάση υπολογισμού θα είναι το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή μπορεί να έχει πολλές ταυτότητες οφειλής ή πολλές ρυθμίσεις κάποιος. Θα μαζέψει το άθροισμα των ρυθμίσεων των οποίων έχει κάθε μήνα για να δούμε τι ποσό είναι αυτό το οποίο δίνει. Ο συντελεστής με τον οποίο θα προσαυξάνεται είναι από 3 έως 4,5%. Θα ξεκινάει με 3 και προς το τέλος της ρύθμισης θα φτάνει στο 4,5%. Θα είναι ανάλογη με την προοδοτικότητα των μηνών. Η εφαρμογή θα είναι σε συνολική οφειλή πάνω από 420 ευρώ. Και αυτό γιατί το λέμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ένα νεφελώδες το οποίο τώρα ξεκαθαρίστηκε και υπολογίζαμε ότι όταν έχουμε τον ακατάσχετο λογαριασμό των 1.250 ευρώ, ό,τι πολλαπλάσιο θα προσθέτονταν πάνω στα 1.250. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι όμως. Τα 1.250 είναι η βάση. Αν δηλαδή κάποιος λοιπόν έχει 420 ευρώ, με συντελεστή 3% μας κάνει 1.260. Άρα λοιπόν είναι περίπου στο ακατάσχετο το οποίο έχει τα 1.250 και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη έχει 500 ευρώ σύνολο δόσεων, τότε επί 3% μας κάνει 1.500, ξεχνάμε τα 1.200 λοιπόν και πάμε στα 1.500. Και αυτό κρατάμε που... αυτό το οποίο μόλις είδαμε και διαβάσαμε στην κάρτα, ότι τα όρια οριοθετούνται και ισχύουν για κάθε μήνα. Ακριβώς.